Σήμερα βρεθήκαμε στην εργατική συγκέντρωση των πρωτοβάθμων σωματείων στο μουσείο, γιατί είναι η μέρα της Πρωτομαγιάς, η μέρα του αγώνα για την εργατική τάξη, για τα δικαιώματά της, τα σύγχρονα δικαιώματά της, απέναντι στην επίθεση του κεφαλαίου. 133 χρόνια μετά το Σικάγο, η πραγματικότητα είναι ότι ο καπιταλισμός και το κεφάλαιο, οι εργοδότες όλοι, καταβροχθίζουν ό,τι κέρδισε η εργατική τάξη τα τελευταία 150 χρόνια με ματηρούς αγώνες και ξεγέρσεις. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ, στο μουσείο, θα επιμείνω με τα πρωτοβάθμια σωματεία και δεν είμαστε λίγο πιο πάνω, με τη ΓΕΣΕΕ, την εργοδοτική νόθα, διορισμένη από την πραγματικότητα από τα δικαστήρια ΓΕΣΕΕ, γιατί θέλουμε να συμβάλλουμε στη μεγάλη μάχη των εργαζόμενων για τα σημερινά τους δικαιώματα, για να ξανακερδίσουν ό,τι τους πήρε το σύστημα τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά και ταυτόχρονα, γιατί σε μια εποχή που ο πλούτος μεγαλώνει, ο πλούτος που η εργατική τάξη παράγει, οι εργαζόμενοι παράγουν, η νεολαία παράγει, πρέπει να έρθει στα χέρια της. Γιατί στην πραγματικότητα θέλουμε να συμβάλλουμε για να ξανανεμίσουν οι σημαίες της κοινωνικής απελευθέρωσης, της απελευθέρωσης του ανθρώπου από την εκμετάλλευση, για μια κοινωνία ισότητας, δικαιοσύνης, για μια κοινωνία που οι άνθρωποι θα μπορούν να ξαναχαμογελούν και να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους.